καταργηθεί το φανάρι στην καινούργια πόρτα και να γίνει διπλή κυκλοφορία κάτω από τα τείχη σε κάθε ρεύμα, ώστε τα αυτοκίνητα που θέλουν να πάνε από την Όαση προς την Πλαστήρα να μην συναντάνε φανάρι. Και να γίνει αντίστοιχα διπλή κυκλοφορία στο άλλο κομμάτι, στο κομμένο, στο καινούργια πόρτα, συγγνώμη, ώστε όσοι θέλουν να μπουν στο κέντρο και όσοι θέλουν να βγουν από το κέντρο να μην συναντάνε φανάρι. Για να εκτονώσουμε αυτή την πίεση που δημιουργείται στη Μεγάλη Εύανς. Η διαμόρφωση της Δουκός Μποφόρος διπλής κυκλοφορίας θα είναι μία έξτρα ανατροπή που θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο να προσεγγίζουμε το κέντρο μέχρι την Αστόρια χωρίς να χρειαστεί να ακολουθούμε μια περιπορία μέσω της Εθνικής Αντιστάσεως και της Ικάρου. Η Δημοτική Αρχή αυτή πιστεύει ακράδαντα ότι οι πεζοδρομήσεις είναι προς όφελος και της ποιότητας ζωής και της εμπορικότητας και του τουρισμού της πόλης. Είναι ένα από τα κρυφά χαρτιά που είχαμε στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε περαιτέρω τις ομορφιές και τη ζωντάνια του Ηρακλείου χωρίς να χρειαστεί να σκεφτόμαστε φαραωνικά έργα. Η δικαιοσύνη, η είδης αλλά και το πρώτο κομμάτι της καλοκαιρινού μέχρι τη Γιαμαλάκη πρέπει να είναι πεζόδρομοι χωρίς διέλευση κανενός οχήματος. Η μικρή Εύανς, ενώ στην αρχή υπήρχαν αμφιλεγόμενες απόψεις, αντίστοιχα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστός δρόμος και από άποψη αισθητική και από άποψη λειτουργική για να είναι πεζόδρομος αμυγής. Η εισήγησή μας αυτή τη στιγμή είναι και η 1821 να είναι πεζόδρομος. Θέλουμε τα ταξί να μπορούν να προσεγγίσουν το κέντρο. Δεν θεωρούμε ότι θα καταργήσουν το χαρακτήρα του πεζοδρόμου αν κυκλοφορούν λίγα οχήματα. Τα ταξί μπορούν να καλύψουν αυτό το ρόλο μαζί με τα μίνι μπας που τουλάχιστον μία γραμμή νομίζω θα αναδιοργανωθεί για να εξυπηρετεί το κέντρο. Οι στενοί δρόμοι κάτω από 3,5 μέτρα δεν έχουν κανένα λόγο να μην είναι πεζόδρομοι. Δεν χωράνε οι πεζοί μαζί με τα γιοταχή και να κυκλοφορούν και οι δύο με ασφάλεια.